Ευχαριστώ, παιδιά. Πόσα θέλεις. Πάντα δίνουμε κάτι που ήρθα. Μην τις τα δώσεις όλα γιατί είναι και ο Βασίλης Μπισμπίκης. Πρέπει να πάρει και αυτό 500 και 500. Όχι, 500 και 500. Όχι, είναι και ο DJ Reckless. Να τα μοιράσουμε. 1.233.333. Όχι, είμαστε 5 εμείς εδώ και θα δώσουμε τα υπόλοιπα στους καλεσμένους. Από 100 εμείς και από 100 ο καθένας. Σε λίγο θα βγάλω από την τσέπη να σου δώσω. Δώσε. Φαντάζεσαι. Παιδιά, να σου πω κάτι, το ξέρετε ότι στην Ευρώπη οι καλεσμένοι πληρώνονται. Όχι στις εκπομπές. Α, όχι. Παιδιά, δεν συγκεντρώνεστε. Στην Ευρώπη, στις περισσότερες τηλεοπτικές εκπομπές της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, οι καλεσμένοι, καλή ώρα ο κύριος Μπισμπίκης, η κυρία Κάτσονα, πληρώνονται όταν πηγαίνουν. Και πληρώνονται τύπου και ένα ποσό. Και όταν μπαίνουν για συνέντευξη περιοδικά δεν πληρώνονται. Ναι, και για συνέντευξη. Ξέρω για την τηλεόραση. Για κάποιες φωτογραφίες πληρώνονται όντως. Ξέρω για την τηλεόραση. Όταν πηγαίνει, δηλαδή η κυρία Κάτσονα θα μπορούσε να μας πει: Γεια σας, μέσα στην καλή χαρά. Καλά, μην παίρνει και θάρρος. Θα μπορούσε να πάρει 300 ευρώ, α πούμε, για να πάρει. Τόσο πολύ. Ναι. Αν πάρει 300 η νίκη, ο Μπισμπίκης πώς θα το πάρει. Ο Μπισμπίκης, επειδή παίζει σε καθημερινή σειρά, 500. Α, Όχι, είναι διευθύντρια Queen, θα πάρω μόνο 300. Γιατί εκείνο είναι στάρ καθημερινή σειρά, κάτσε κάτω. Λοιπόν. Μπορεί να το διαπραγματευτεί, να πει τόσο, αλλιώ δεν έρθει. Θα βάλω το μάνατζερ μου. Την επόμενη φορά που θα μου πάρει. Ποιο Χατζή είναι ο μάνατζερ σα. Όχι. Άλλο. Ποιο είναι ο μάνατζερ. Δεν έχω κανένα μάνατζερ. Όχι, όχι, για τον κύριο Χατζή που είπε, έκανα έτσι. Όχι. Ο Νίκο παίζει τον Γλυσιακό τώρα. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια στον Γλυσιακό. Τα γόρι μας. Πώς τα πάτε, πώς πάει ο έγραμος βίος. Τα ίδια. Είμαστε σταθεροί εμείς. Σταθεροί. Καλά, καλά. Πολύ καλά. Και ο Φίλιππος είναι τώρα τριόχρονο ο γιος. Πάμε για τρία τον Ιούλιο, ναι. Πες μου χαρακτηριστικά του γιου σου, δηλαδή τι χαρακτήρα έχει. Είναι πολύ χαρούμενος ο Φίλιππος. Είναι πολύ χαρούμενος που μας έχει εμάς γονείς. Εννοείται. Ειδικά είσαι ένα μαμά, φαντάζομαι. Όχι, έχει πολύ κόλλημα με τον μπαμπά του. Έχει αρχίσει βέβαια τώρα τελευταία και είναι λίγο και με τη μανούλα. Για μένα είναι παιδί. Ναι, είμαι αυστηρή. Είσαι Iron Lady. Είμαι αυστηρή. Δηλαδή, κοίταξε, θα σου πω ότι είναι αυστηρή. Μισό λεπτό, είναι. Περίμενε, μην πενταγόμαστε. Ο Φίλιππος, λοιπόν, είναι πολύ. Θέλω να μου λέτε να μείνουμε εκεί. Τα είναι μαλαγάνας πολύ, είναι πολύ γλυκός. Δηλαδή, τώρα θα έρθει, θα με πάρει αγκαλιά, θα μου κρατήσει το πρόσωπο του Μανούλα μου, σ' αγαπώ. Α, κάνει τέτοια. Ναι, τώρα. Γενικά θέλει να βλέπει ότι όλοι είναι καλά γύρω του. Ναι. Θέλει να νιώθει ασφάλεια, ρε παιδί μου, ότι είμαστε σπίτι, είναι η γιαγιά. Δηλαδή θέλει να τους βλέπει όλους χαρούμενους και καλά. Mm-hmm. Βλέπει ότι θέλει να τον νοιάζονται, μοναχό παιδί είναι ακόμα. Αλλά γενικά νομίζω ότι αυτό που ήθελα, το έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, να βλέπουμε ένα χαρούμενο παιδί που δεν γκρινιάζει. Ωραία. Και κοινωνικός πάρα πολύ. Ναι. Και τώρα είμαστε και στη φάση που μιλάμε ανά 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι, δεν θα μιλήσουμε για ένα λεπτό. Δεν γίνεται αυτό. Όχι. Μιλάει συνέχεια. Συνέχεια. Δεν κάνει, ας πούμε, είναι πεισματάρης, είναι ισχυρογνώμων, έχει... Αυτό όταν είναι θέλει εγωιστής, κάτι θα το αποκτήσει. Ναι, αλλά επειδή η μαμά είναι πιο... Πιο. Δηλαδή, είναι κρυάρη η μαμά, ναι. Αυτό. Δηλαδή θέλεις, αν δεν θέλω εγώ... Δεν γίνει. Έχω τρομερή υπομονή με τον Φίλιππο. Δηλαδή, ναι. Επίδειξη δύναμης. Άλλο, δεν επίδειξη δύναμης. Σε πληροφορώ όμως ότι νομίζω, επειδή έχω ψηλοδιαβάσει λίγο βιβλία, ότι ένα παιδί λέει όταν έχει πρόγραμμα, όταν το όχι το δικό σου θα είναι όχι, και όταν αυτό που λες θα το κάνεις, θα νιώθει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν είναι μόνο ότι θα σου πω όχι, δεν θα γίνει και δεν θα γίνει. Όταν όμως θα σου υποσχεθώ και κάτι, θα σου το κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που λες να το κρατάς. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί, θα σου πω ότι θα γυρίσω από τη δουλειά και θα πάμε εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω, Φίλιππε, είμαι κουρασμένος. Θα σε πάω. Το έχω υποσχεθεί. Ναι. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Ναι. Και έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία. Δηλαδή, είναι ένα παιδί που ακούει πάρα πολύ καλά. Αλλά νομίζω ότι αυτό τελικά γίνεται με πολλή δουλειά. Ναι. Θέλει πολλή δουλειά για να το πετύχεις. Είσαι αυστηρή, έλεγες, ε. Ναι, είμαι αυστηρή. Είμαι και πολύ καλή. Παίζω πάρα πολύ. Κυλιέμαι στο πάτωμα. Αλλά όταν πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος αυτό που θα πει θα το εννοεί. Ο μπαμπάς δεν το εννοεί, δηλαδή. Ναι, το εννοεί. Απλά ο μπαμπάς είναι ο τελευταίος που θα πει την τελευταία κουβέντα. Τι πει, Βασίλη. Όχι, τώρα με ξεπέρασε η συζήτηση, αλλά λέω ο μπαμπάς δηλαδή είναι το. Ο μπαμπάς, ξέρεις. Ο μπαμπάς παίζει πολύ με τον Φίλιππο. Ναι. Αλλά... Ο μπαμπάς και ο Φίλιππος φοράνε μια φανέλα μπάσκετ με το νούμερο 9 και παίζουν. Καταλαβές. Με το νούμερο 9 και λες. Αφού και ο Φίλιππος. Δηλαδή πάμε στο γήπεδο και παίζει ο Νίκος. Θα φωνάξει όλο το γήπεδο ότι είναι ο μπαμπάς του. Μπαμπάς μου παίζει. Μα είναι ο μπαμπάς μου. Και ξέρεις, τα ημίχρονα θα πει, μαμά, τώρα θα παίξω κι εγώ όμως. Θα βάλω πολλά καλάθια. Και λέμε ναι. Τι βλέπω ότι θα γίνει ο μικρός μας και πολύ σας. Μακάρι. Από πολύ μικρός.
Μακάρι να γίνει μπασκετμπολίστας. Θέλεις να έχεις δύο μπασκετμπολίστες. Ό,τι θέλει να γίνει. Ό,τι θέλει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πώς θα βγάζεις πέρα με τους χρόνους σου κάνοντας τόσα πράγματα. Δηλαδή, έχεις να φροντίσεις έναν άντρα, ένα μωρό, ένα σπιτικό, ένα site. Έχεις την άλλη την επιχείρηση με τις εκδηλώσεις. Ένα μαγαζί στην Καλαμάτα με ρούχα, ναι. Ακριβώς. Εντάξει, πολλές φορές ξυπνώ και λέω, είσαι μέτρια σε όλα. Μετά το ξεπερνάω. Θέλει τρομερή οργάνωση. Είμαι άνθρωπος που λειτουργώ με κουτάκια, Ναταλία, πάρα πολύ. Δηλαδή, στη δουλειά, τα παιδιά τα έχω τρελάνει, πραγματικά. Γιατί, επειδή είμαι τελειομανής και θέλω όλο να τα έχω under control και θέλω όλο να περνάνε και από το χέρι μου, λειτουργώ σε κουτάκια. Δηλαδή, λέω 9 πρέπει να κάνω αυτό, 9 και 4 αυτό, 9.30 αυτό, 10 η ώρα αυτό, 11 πρέπει να ανέβει αυτό, 11.30 πρέπει αυτό, 12 έχω meeting. Μόνο έτσι μπορώ να λειτουργήσω. Mm-hmm. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς χάνω την μπάλα, γιατί έχω 10 άτομα που πρέπει να κοντρολάρω στη δουλειά, που πρέπει να οργανώσω. Και μετά έχω και ένα. Και ξέρεις, το παιδί δεν είναι μία έννοια που σου φεύγει. Είναι μία μόνιμη έννοια. Ναι. Και το queenepeace.gr είναι επίσης μία μόνιμη έννοια, γιατί υπάρχει πάρα 24 ώρες το 24ωρο. Κατάλαβες. Άρα. Αλλά είναι μία πολύ δημιουργική δουλειά. Είναι μία πολύ, μια πολύ πιεστική δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε κάνει πολύ ωραία δουλειά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχετε κάνει πραγματικά ωραία δουλειά. Νομίζω ότι ο όμιλος της DPG γενικά, επειδή μου μπήκε πολύ δυναμικά, είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι μέσα, νέοι άνθρωποι, σου δίνουν την ευκαιρία, σε εμπιστεύονται, είναι πολύ σημαντικό, σου αναγνωρίζουν τη δουλειά τους και νομίζω στις μέρες μας όλοι το έχουμε ανάγκη αυτό και να νιώθουμε και ασφάλεια. Οπότε νομίζω ότι όλοι, επειδή δεν υπάρχει και πολυτέλεια να πεις, μένω σπίτι μου. Δεν την έχω αυτή την πολυτέλεια. Mm-hmm. Και δεν την έχω και αυτή την πολυτέλεια και δεν ξέρω και αν θα το ήθελα. Βέβαια, θα μου πεις, θα μπορούσες να έχεις μια πιο χαλαρή δουλειά. Είμαι και κρυάρη, όπως λες και εσύ. Λοιπόν, θέλω και να πετυχαίνω εκεί που είμαι και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται σωστή οργάνωση. Και προσπαθώ όταν είμαι σπίτι, να είμαι σπίτι. Ναι. Και όταν θα κοιμηθεί ο Φίλιππος, θα μπω στο PC. Ναι, θα μπω στο PC. Στον υπολογιστή σου να γράψει και το tutorial σου, είπε να το κάνει και αυτό έτσι κι αλλιώς. Εξακολουθεί να παίρνει το λάπτοπ στο κρεβάτι. Ναι. Έχω και το κινητό τώρα. Μου δώσαν ένα άλλο κινητό από τη δουλειά για να μπορώ να πάρω και από το κινητό. Βέβαια, όλα τα smartphone πια. Μέσα σε όλο αυτό την πίεση και τις τόσες δραστηριότητες που έχεις, έχεις κι άλλο χρόνο ή διάθεση έτσι, να μεγαλώσεις την οικογένειά σου κι άλλο παιδάκι. Κοίταξε, τώρα η αλήθεια είναι ότι χαλάρωσα κιόλας λίγο. Μπήκαμε και στο δικό μας σπίτι που για μένα ήταν πολύ μεγάλο άγχος και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω ότι για να, όταν φτιάξα ένα σπίτι πίεζε πολύ. Το σκέφτομαι, μου φεύγει, μου ξανάρχεται, μου ξαναφεύγει. Δεν έχει μείνει ακόμα σταθερό κάπου. Δηλαδή δεν είμαι να θα πω ναι, όχι, ναι, όχι μετά λέω. Αλλά ούτε το αποφασίζουμε κι εμείς, ξέρεις, 100%. Ακόμα δεν είμαστε να πούμε προχωράμε. Δεν έχει μπει στο κουτάκι δηλαδή. Και κάνει και ραδιόφωνο, ξέρετε. Και κάνω και ραδιόφωνο καθημερινά, ναι. Τα πρωινά. Ναι, ένα αξιόλογο αφεντικό, τον Νίκο τον Νικολακόπουλο που τον έχει. Φοβερός. Τα γόρι μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου. Ήταν ο λόγος που πήγα στον μπλε και σε όλο το κομμάτι. Καλή είναι ο λόγος να έρθω και που λέει λόγος. Συγγνώμη, δεν το έπρεπε. Μόλις απολύθηκα από το σφαίρα. Πήγα να... Όχι. Είδες την παρορμητική. Άμα έχεις τρεις πλανήτες στον κρυό, είσαι σχεδόν κρυός. Δεν είμαι κατάλληλος. Απλά ακριβώς. Έχεις συνεργαστεί πολλά χρόνια. Του έχω τέτοια αγάπη. Το φαντάζομαι. Που αν μου έλεγε, έλα να δουλέψεις μαζί μου, δεν θα σε πληρώνω, θα μου δίνεις 50 ευρώ το μήνα. Θα του λέγανε, ναι, Νικό. Εσύ του βάζει το τηλέφωνο σου. Για να σε πάρει τηλέφωνο. Του έχω τέτοια αγάπη. Εσύ το ξέρεις και πάρα πολλά χρόνια. Μα έχουμε δουλέψει στα ωραιότερα χρόνια του Σφαίρα. Το Σφαίρα ουσιαστικά τον φτιάξαμε μαζί με τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος ο Κουρής ξεκίνησε τον διευθύνει το Σφαίρα, αλλά ο Νίκος ο Κουρής έμεινε πολύ λίγο. Και μετά πήγε στον Νίτρο. Και τον Σφαίρα μας τον έδωσε ο Κωστόπουλος μαζί. Κατάλαβες, τον φτιάξαμε μαζί. Και τον έχω συνδυάσει τον Νικολακόπουλο με τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου. Αγαπάει και πάρα πολύ τη δουλειά του. Αλλά είναι εκπληκτικό. Για μένα είναι παιδί μου ο Νίκος. Θα μιλήσουμε για τον Νικολακόπουλο για ένα λεπτό. Ναι, ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση, ότι είναι άνθρωπος που σου κάνει ότι δεν ταιριάζει σε αυτή τη δουλειά. Είναι ένας απλός, κανονικός άνθρωπος. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Απόλυτα. Απόλυτα. Και είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά τη μουσική, αγαπάει πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα άτομα που θα μπορούσε να είναι στο χώρο του ελληνικού ραδιοφώνου, ο Νικολακόπουλος. Πραγματικά είσαι πολύ τυχερή που το είμαι. Είμαι πολύ τυχερή, ναι. Και αυτό ήταν και ο λόγος σου. Λέω, είμαι τόσο πιεσμένη έτσι κι αλλιώς. Ναι. Που ξέρεις, όταν με πήρε τηλέφωνο και του λέω, Νίκο, δεν προλαβαίνω. Μου λέει, σε παρακαλώ να έρθω να μιλήσουμε. Και δεν μπορούσα ούτε να του πω όχι, αλλά ήξερα θα περάσω και καλά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ήξερα θα περάσω καλά. Και περνάω και πάρα πολύ καλά. Και είναι και αγχολητικό το ραδιόφωνο. Δηλαδή, ξέρεις, πας εκεί και βγάζεις, ρε παιδί μου, ό,τι έχεις. Το ραδιόφωνο είναι
είναι έρωτας. Είναι εσύ είναι, το κάνεις χρόνια. Έρωτας. Και έρωτας που δεν θέλω να τον αφήσεις με τίποτα. Δηλαδή είναι, μάλλον είναι, Βασίλη, πώς θα το λες, είναι σαν να είναι γάμος το ραδιόφωνο και η τηλεόραση είναι η καψούρα. Πώς είναι. Ναι, είναι δωρεάν ψυχανάλυση για μας που κάνουν ραδιόφωνο. Αυτό είναι, μπράβο. Είναι σαν να ξαπλώνεις τον τεβάνι ως ψυχαναλυτή και να συμπληρώνουν κιόλας. Αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή, ό,τι έχεις το βγάζεις. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε με τη Νίκη το παιχνίδι «Τι θα έκανες αν». Τι θα